αντιλαμβάνεστε ότι η δουλειά γίνεται επί του πεδίου. Εμείς έχουμε απλώς ένα συντονιστικό ρόλο για να προετοιμάσουμε αυτόν τον μηχανισμό να μπορεί τη δύσκολη κατάλληλη στιγμή να δράσει όπως πρέπει να δράσει. Αγοράζονται ραντάρ για να έχουμε το λεγόμενο now casting. Μετεωρολόγοι δίπλα μας, δασολόγοι, υδραυλικοί μηχανικοί, όλοι αυτοί στείνονται δίπλα στο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο αναβαθμίζεται συνεχώς τεχνολογικά, με διάφορα συστήματα, engage και άλλα, να μην σας μπλέξουμε όλα αυτά, ακριβώς για να μπορούμε να σας βοηθήσουμε επί του πεδίου. Έχω ένα επίσης θετικό νέο, θα πω, φέτος, με τα ίδια χρήματα που πήραμε και που είχαμε και πέρυσι και πρόπερση, θα έχουμε ένα πιο μεγάλο στόλο για να σας βοηθήσουμε τη δύσκολη στιγμή της πυρκαγιάς. Υπολογίζουμε και τελειώσαμε σήμερα όλη τη διαδικασία με την NSPA, να έχουμε προς ενοικίαση γύρω στα 52 αεροσκάφη και ελικόπτερα και μαζί με το δικό μας στόλο θα βγούμε γύρω στα 87-88. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα θα έχει τέτοιο στόλο να υποστηρίξει τους ανθρώπους που θα είναι στο πεδίο τη δύσκολη στιγμή. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη προσφορά εθελοντισμού. Ο στόχος είναι να συστηματοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη προσφορά και να μπορέσουμε το εθελοντικό σώμα να το έχουμε δίπλα στο πυροσβεστικό σώμα, έτσι ώστε από μαζί να δράσουν και να αναβαθμίσουν την όλη αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ είμαι ένας απλός ατύπου πυραγός, ότι την πυρκαγιά στα 5 λεπτά τη σβήνεις με ένα ποτήρι νερό, στα 7-8 με ένα κουβά νερό και μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Πιστεύω σε δύο βασικούς άξονες και αξιώματα στην πολιτική προστασία. Δεν υπάρχει πολιτική προστασία δίχως τοπική αυτοδιοίκηση. Όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο είναι αφελής. Αλλά την ίδια στιγμή δεν υπάρχει πολιτική προστασία δίχως εθελοντές. Και αυτό είναι εκ των ον ουκάνευ. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη προσφορά εθελοντισμού. Ο στόχος είναι να συστηματοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη προσφορά και να μπορέσουμε το εθελοντικό σώμα να το έχουμε δίπλα στο πυροσβεστικό σώμα, έτσι ώστε από μαζί να δράσουν και να αναβαθμίσουν την όλη αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Είναι ενταγμένη η εθελοντική συνεισφορά στο όλο επιχειρησιακό πλάνο. Είναι ενταγμένη εις τα θέματα των χρηματοδοτήσεων, εις τα θέματα των MAPS, όλα αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι περιμέναμε να κινηθούν πιο γρήγορα οι χρηματοδοτήσεις, αλλά λόγω των γραφειοκρατικών εμποδίων καθυστερούν. Πιστεύω ότι σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, όλα αυτά θα τα δείτε να αναδειχθούν με μεγάλο όγκο και εκεί θα φανεί ότι χρειαζόμαστε αυτόν τον 1,5 χρόνο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά όλα που καταφέραμε να βρούμε ως χρηματοδοτήσεις και να μπορέσει όντως η πολιτική προστασία να φτάσει εκεί που θέλουμε. Ξέρουμε το ειδικό πρόβλημα που υπάρχει εδώ. Θα σας το εξηγήσει ακόμη καλύτερα ο Γενικός Γραμματέας που έχει και την ευθύνη. Εγώ πιστεύω ότι θα βρούμε λύση, σιγά σιγά θα πιστοποιηθούν όλοι. Δεν θα σας δημιουργήσουμε προβλήματα να φύγετε από το νησί. Θα βρούμε λύση μέσα από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας να γίνει πιστοποίηση και θα βρούμε και τώρα λύση έτσι στην επόμενη αντιπυρική περίοδο να είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, γιατί κανείς δεν περισσεύει. Κανείς δεν περισσεύει. Και ο στρατηγός μας εδώ, ο διοικητής μας, ο διοικητής της ΣΑΜΟΥ, τους ξέρετε, νομίζω ότι είναι άνθρωποι που έχετε δουλέψει μαζί τους στο πεδίο, είναι έτοιμοι όχι απλώς να σας εντάξουν εις το επιχειρησιακό πλάνο της πυροσβεστικής, αλλά να είναι μαζί σας τη δύσκολη στιγμή όταν θα πρέπει να σώσουμε αυτό το πανέμορφο νησί. Γιατί πυρκαγιές θα έχουμε. Ας μην γελιόμαστε. Δεν υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίσουμε, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, το θέμα των πυρκαγιών με μηδενικές πυρκαγιές. Όχι. Αυτό είναι φαντασίωση. Αυτό που χρειάζεται είναι όταν θα έχουμε πυρκαγιές, στη μισή ώρα να είμαστε εκεί για να μην επεκτείνονται, να γίνονται mega fire. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ξέρετε...
Τα θέματα του εθελοντισμού θα τα ακούσουμε και από εσάς. Θα σας προτείνουμε μέσω του Γενικού Γραμματέα μια συγκεκριμένη λύση. Νομίζω ότι είναι η χρυσή τομή για φέτος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε εδώ. Θα το λύσουμε σε μόνιμη και μακροπρόθεσμη βάση, γιατί μας δίνει περιθώριο και η νομοθεσία μέχρι το 2024. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο ακριτικό νησί της Σάμου. Σας ευχαριστούμε για την επιθυμία, για την ευαισθησία που δείχνετε για το εθελοντικό μας κίνημα. Τα ξανά είχαμε πει ένα χρόνο περίπου πριν. Κατορθώσαμε μέσα από το καινούριο νόμο και φτιάξαμε το ασυμβίβαστο του εθελοντή πυροσβέστη με τον πυροσβέστη του πυροσβεστικού σώματος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και φέτος έχουμε έρθει πάλι στο ίδιο σημείο να μην ξέρουμε πώς θα κινηθούμε, πότε θα κινηθούμε, αν θα κινηθούμε. Θα θέλαμε να μας πείτε με τι καθεστώς θα γίνεται, αν γίνεται, η μετακίνηση των εθελοντών οι οποίοι είναι μη πιστοποιημένοι, είναι σε ομάδες μη πιστοποιημένες. Δεύτερον, θα ήθελα να μας πείτε, στις 13 Μαΐου κλείνει η πλατφόρμα για τους ήδη ενταγμένους. Πότε θα ανοίξει για μας, γιατί με τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε με τη Γενική Γραμματεία μας έχουν πει ότι περιμένετε να κλείσει ο πρώτος κύκλος και μετά εμείς. Τουλάχιστον να ξέρουμε μια καταλυτική ημερομηνία πότε θα πάμε του χρόνου, θα πάμε σε 6 μήνες. Και ένα άλλο είναι η σύσταση των κλιμακίων βάσει του νόμου, λέει 12 άτομα. Επειδή οι πιστοποιημένοι για να κάνουν ένα κλιμάκιο. Καλό θα ήταν λίγο το νόμο, αν μπορούμε να τον διαμορφώσουμε, να τον τουλάχιστον να είναι πιο μικρό το σχήμα, γιατί υπάρχουν χωριά, υπάρχουν μικρές ομάδες, οπότε να είμαστε και πιο ευέλικτοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ. Λιουκαρίνης λέγομαι Αλέξανδρος, είμαι εκπρόσωπος των εθελοντών της Δημοτικής Ενότητας Βαθέως. Έχουμε ένα υπόμνημα να σας παραδώσουμε, το οποίο αναφέρουμε τα προβλήματά μας όπως έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα. Εκείνο το οποίο από όλους τους εθελοντές της και του Δήμου Ανατολικής Σάμου και της Δυτικής Σάμου, εκείνο το, χωρίς να λέω όλα τα λόγια τα οποία θα τα διαβάσετε στο υπόμνημα, θα ήθελα να σας τονίσω ότι με το 4662 του 20 έχουν δημιουργηθεί στο νησί μας, έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στο νησί μας με εθελοντές 2 και 3 ταχυτήτων, τους πιστοποιημένους και τους μη. Κανένας δεν περισσεύει. Όλοι χρειάζονται στο πεδίο και όλοι έχουμε μάθει χρόνια να δουλεύουμε στο πλευρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία μπορεί να σας το πιστοποιήσει για τον καθέναν από εμάς, ονομαστικά και προσωπικά. Να σας πω εν περιλήψη το αίτημά μας ποιο είναι. Τουλάχιστον για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Την άμεση παρέμβασή σας, ώστε οι αναγνωρισμένες ομάδες πυρασφάλειας, σύλλογοι και σωματεία που συμμετέχουν στις δράσεις πολιτικής προστασίας μέσω του ετήσιου σχεδιασμού του Μνημονίου των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου να συμπεριληφθούν άμεσα όμως λέμε, για τη φετινή περίοδο, για το τώρα, για το αύριο, ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, στο σχεδιασμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Να ολοκληρωθεί ο κύκλος της ταχύρυθμης εκπαίδευσης, όπως συνέβη και πέρυσι, για την πιστοποίησή τους σε τοπικό επίπεδο, το τονίζουμε αυτό, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 του 4662 και να μπορούν απρόσωπτα να συμμετέχουν στη δασοπροστασία, δασοπυρόσβεση και αντιμετώπιση γενικότερα των φυσικών καταστροφών. Δεύτερον, να γίνουν όσο πιο δυνατόν γρηγορότερα οι ενέργειες να ανοίξει το Μητρό, αυτό που σας είπε και ο συνάδελφος εδώ, για τις υπόλοιπες μη ενταγμένες ομάδες με ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να είναι γνωστό και σε εμάς και δεν νομίζω ότι χρειάζεται εξάμηνα για αυτά τα πράγματα και παρατάσεις μηνών. Δηλαδή, εγώ που ασχολήθηκα λίγο προσωπικά για το δικό μας το σύλλογο, έκανα 10 μέρες. Γιατί προς τι λοιπόν θα χρειάζονται 6 μήνες για να γίνουν διαδικασίες, να επαναγίνει επανεγγραφή και επαναπιστοποίηση των συλλόγων.
Και τελικά να καταλήξω ότι είναι άδικο να αποκλείονται από την επιμόρφωση και κατ' επέκταση από την ενεργό δράση εθελοντές όπως εμείς που έχουμε 20ετή και 25ετή πείρα πάνω στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο νησί μας και αποδεδειγμένα έχουμε βοηθήσει όλα τα χρόνια αυτά τον τόπο μας όσο αφορά την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Σε αυτό που θα σας παραδώσω το συνυπογράφουν 32 εθελοντικές ομάδες από όλο το νησί, οι οποίες δεν είναι πιστοποιημένες στο Μητρό. Και θέλω μια παρένθεση να βάλω, το ότι δεν είναι πιστοποιημένες στο Μητρό, δεν είναι ότι δεν θέλαν να πιστοποιηθούν. Δεν είχαν πρόβλημα. Συγγνώμη. Είχαν πρόβλημα να πιστοποιηθούν, απλώς. Γιατί δεν έχουμε ούτε τις νομικές υπηρεσίες σαν σύλλογοι, σαν ομάδες πολιτών να μας βοηθήσουν σε αυτά. Γιατί δεν είχαμε σύλλογο φτιάξει όπως ζητούσε και απαιτούσε ο νόμος. Τέλος πάντων, τώρα αυτά τα προχωρήσαμε, άλλες ομάδες κάνουν σύλλογο, υπάρχει μια ευελιξία στο νόμο το καινούριο. Δέστε το. Δώστε μια λύση επιτέλους σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Όπως είπατε ότι για την πρόληψη, η οποία πρόληψη είναι η οποία πονάει πάντα και ο κωδικός, όπως λέω συνέχεια, ο κωδικός της πρόληψης είναι φτωχός, ενώ ο κωδικός της καταστολής είναι πλούσιος. Αυτό που είπατε και πρέπει να γίνει, γιατί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως και προχθές που κάναμε το συντονιστικό, ξεκίνησε ο πόλεμος της αντιπυρικής περίοδου και υπάρχουν πολλά προβλήματα όσο αφορά την πρόληψη. Δηλαδή, τώρα προς λεπτομέρειες, δηλαδή, αν οι αγροτικοί δρόμοι πρέπει να φτιαχτούν, οι ζώνες πρέπει να γίνουν και από δασαρχείο και από όλα. Και μάλιστα είχα πει και λέω πάντα, ότι το χειμώνα πάντα θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει εμείς πρόληψη, πώς, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, στα δάση, μέσα ή γύρω από τα χωριά, από ομάδες, επιτόπου να καίγεται τα πεύκα, να καθαρίζονται από κάτω, χωρίς να θέλουν να πεχτούνται και τέτοια. Ορίστε. Περάσαμε και νομοθεσία προδιαγεγραμμένης κάψης. Μπράβο, να έχουμε τα πυροσβεστικά δίπλα, τα δικά μας ή της υπηρεσίας, ούτως ώστε να γίνεται αντιπυρική περίοδο, αντιπυρική ζώνη, η οποία να μας βοηθάει τυχόν το καλοκαίρι. Δηλαδή αυτό θα μπορούμε να το επιτύχουμε. Και πάντα για την πρόληψη κάτι είναι περισσότερο. Ευχαριστώ. Εγώ θα σας κάνω μια πρόταση. Αποφασίστηκε το επόμενο Σάββατο, 9 η ώρα, όλοι οι εθελοντές του νησιού, είσαστε 600 άτομα, θα έρθουν 3-4 στελέχη από την Αθήνα και θα σας κάνουν ένα refresh, ένα εκπαίδευση ταχύρυμο Σάββατο Κυριακή. Δέχεστε? Ωραία. Άρουμε μαζί με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις την ένταξη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της πυροσβεστικής και στην αδειοδότηση κατ' εξαίρεση που έχετε από την αποκεντρωμένη, να άρουμε όλες αυτές τις αντιρρήσεις για την κινητοποίησή σας στην αντιπυρική περίοδο που έρχεται. Από σας εξαρτάται αυτό, κύριε Γενικέ. Εγώ σας είπα. Εμείς ήδη από την αποκεντρωμένη... Το ξέρω ότι το έχετε. Εάν γίνει αυτό το intensive course, η επικαιροποίηση της εκπαίδευσής σας το επόμενο Σαββατοκυριακό, είναι το διαβατήριο για όλη την νομιμοποίησή σας για όλο το καλοκαίρι. Μπράβο. Τελείωσε. Ωραία. Μαζεύτε λοιπόν τις ομάδες σας, τα στελέχη σας και βρείτε αίθουσα. Και με βεβαίωση συμμετοχής. Και θα πάρετε και βεβαίωση συμμετοχής στο τέλος. Και να κλείσω λέγοντας κάτι. Τα περσινά αποτελέσματα μπορεί να ήταν καλά, αλλά θέλουν και συνέχεια. Οι καλές συνεργασίες έχουν τα καλά αποτελέσματα. Οπότε, οι εθελοντικές ομάδες, σύμφωνα με τον νόμο, συνδράμουν τους επιχειρησιακούς φορείς. Αυτό θέλουμε να συνεχιστεί και όλοι μαζί, όλες οι υπηρεσίες, πυροσβεστική, ελληνική αστυνομία, ένοπλες δυνάμεις, εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση, δασικές υπηρεσίες, πάμε όλοι μαζί, σύν τα ενισχυμένα μέσα που μπορεί καμιά φορά να μην φτάνουν, όσα και να έχουμε, πάμε για καλύτερα αποτελέσματα το καλοκαίρι που έρχεται με όλες τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να μας βγάλει. Επιχειρησιακά γνωρίζω ότι οι πυρκαγιές έχουν μειωθεί σε αριθμό τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί
έστω και μία πυρκαγιά που θα έχει, που έχει συνήθως εδώ καιρικές συνθήκες δύσκολες, την εξαπλώνει πάρα πολύ γρήγορο. Επομένως, αντίστοιχα, τα καμένα στρέμματα μπορεί εύκολα να ξεφύγουν σε νούμερο και στατιστικά. Επομένως, ποιος είναι ο σκοπός μας? Σκοπός μας είναι να μην ανάβει καθόλου πυρκαγιά, να μην έχουμε καθόλου καπνό στην Ήπεθρο. Και πώς το εξασφαλίζουμε αυτό? Το εξασφαλίζουμε πρώτα με τον μηχανισμό που στείνουμε τόσο στα πυροφυλάκια, με τα πυροφυλάκια όσο και με τα περίπολα. Γι' αυτό θέλουμε πολύ τη συμμετοχή σας στα περίπολα. Όσο παραπάνω πέρα από το δικό μας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό περισσότερα περίπολα βγούνε, τόσο περισσότερα μάτια θα έχουμε έξω, τόσο πιο γρήγορα θα κινητοποιήσουμε το σύστημα. Και ένα άλλο πολύ πολύ σημαντικό, είμαστε όλοι άνθρωποι της καθημερινότητας, του νησιού. Εμείς που γνωρίζουμε αυτό το τι αποτελέσματα φέρνει μια δασική πυρκαγιά της καταστροφής, πρέπει να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Καθόμαστε στα καφενεία, καθόμαστε οπουδήποτε. Πρέπει να μιλάμε τι επικινδυνότητα υπάρχει, γιατί περισσότερες πυρκαγιές, όπως ξέρετε, από αμελείς συμπεριφορές γίνεται. Δηλαδή, από τα στατιστικά βλέπω ότι πάνω από 90% οφείλονται σε αμέλεια. Ένα 7-8% οφείλεται σε πρόθεση. Επομένως, πρόληψη σημαίνει αυτό. Ευαισθητοποίηση, δραστηριοποίηση, κινητοποίηση του απλού πολίτη. Προσπαθήστε τον κόσμο, τους πολίτες του νησιού, να τους φέρετε δίπλα μας. Για να μην σας κουράσω, θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλες τις εθελοντικές οργανώσεις και όλους τους εθελοντές οι οποίοι είναι δίπλα μας στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, δίπλα στο συνάνθρωπό μας και έτσι βοηθούν όχι μόνο τον τόπο τους, αλλά όλη την Ελλάδα. Όσον αφορά το επιχειρησιακό πλάνο το δικό μας, σας αναφέρω ότι λειτουργούσαμε και λειτουργούμε πάντα επιχειρησιακά, πάντα με γνώμονα το βέλτιστο επιχειρησιακό αποτέλεσμα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία της υπηρεσίας μας από το επίπεδο της διοίκησης νομού λειτουργούσε από το αρμόδιο τμήμα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και τα αρμόδια πολιτικά, τα τμήματα πολιτικής προστασίας των Δήμων. Σε κάθε περίπτωση δεν ήμασταν αυτόνομοι, δεν λειτουργούσε ποτέ η πυροσβεστική υπηρεσία ως αυτόνομη με τις εθελοντικές ομάδες. Ενημερώναμε δηλαδή και ο κύριος Δήμαρχος και οι κύριοι Δήμαρχοι αντίστοιχα Ανατολικής ή Δυτικής Σάμου, γνώριζα πολύ καλά για κάθε συμβά, το οποίο ετήτω συνδρομή από την υπηρεσία μας και τη συνδρομή όλων των υπολείπων εθελοντικών ομάδων να συνδράμουν σε όλο το πυροσβεστικό έργο της υπηρεσίας μας. Οπότε, σε αυτόν τον άξονα θα κινηθούμε πάντα. Πρέπει να γνωρίζει το τμήμα, το αρμόδιο τμήμα της πολιτικής προστασίας του Δήμου και το αρμόδιο τμήμα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Και έτσι θα κινηθούμε και με τον άξονα της βεβαίως παρακολούθησης όλων αυτών των ενεργών πολιτών που πλαισιώνουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το δικό μας. Και να ξέρετε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία στη Σάμμο. Τα αποτελέσματα είναι από τη δράση όλων αυτών των ανθρώπων. Σίγουρα μόνο δίπλα τους μπορούμε να είμαστε και εσείς δίπλα μας να πετύχουμε τα καλύτερα θετικά αποτελέσματα. Είπε όλα. Είμαστε εδώ στο βαθύ της Σάμου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου σε μια πολύ παραγωγική και επικοδομητική σύσκεψη με όλους τους φορείς του νησιού και με το ηγετικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Ήρθε μαζί μας ο υπαρχηγός, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο στρατηγός που έχει και την ευθύνη, αλλά και η τοπική ταξίαρχη. Και είχαμε την μεγάλη χαρά η σύσκεψη να τεθεί υπό την εποπτεία της περιφέρειας, του αντιπεριφερειάρχη, των δημάρχων, αλλά και όλων των φορέων του νησιού. Και βέβαια υπήρξε ένα ειδικό θέμα, πώς θα διασφαλιστεί ώστε το μεγάλο και δυνατό εθελοντικό κίνημα του νησιού θα μπορέσει για μια ακόμη φορά να δώσει τις μεγάλες δυνατότητες του, έτσι ώστε να αποφύγουμε συμβάντα που θα οδηγήσουν σε προβλήματα στο νησί. Επεδείχθηκε μια ακόμη φορά το συνεργατικό πνεύμα, συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα
με διαφάνεια, με ανοιχτή διάθεση συνεργασίας και συνεργειών και θα έλεγα ως υπουργός είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος, γιατί μέσα από αυτό το κλίμα είμαι σίγουρος ότι η νέα αντιπυρική περίοδος θα μας βρει όλους, πυροσβεστικοί, εθελοντές, ένοπλες δυνάμεις, τοπική αυτοδιοίκηση, στο ίδιο χαράκωμα για να περιορίσουμε τις απώλειες μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Από την άλλη, θα το πω δυστυχώς, σε συνθήκες κλιματικής κρίσης κανείς δεν είναι βέβαιος ότι δεν θα έχουμε πυρκαγιές. Το ζήτημα είναι να τις αντιμετωπίζουμε γρήγορα, έτσι ώστε να περιορίζουμε τις επιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας μας εξέπληξε ευχάριστα. Πιστεύουμε ότι δόθηκε μια λύση η οποία θα είναι άμεση στο πρόβλημά μας με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση την επόμενη εβδομάδα όλων των εθελοντών οι οποίοι απαρτίζουν τους 32 συλλόγους, ομάδες Ανατολικής και Δυτικής Σάμμου, ώστε να υπάρχει κενό και να μπορούν να δραστηριοποιούνται κανονικά στη φετινή αντιπυρική περίοδο.